από την Ιαπωνία, θα σας πάω στον Πειραιά. Για δείτε που θα σας πάω από το ιαπωνικό σούσι στο ελληνικό ψάρι. Για πηγαίνετε. Σε φίλους και γνωστούς που είπατε θα έχουμε τον κύριο Λαζάρου σήμερα, όλοι ενθουσιωδώς είπαν «Αχ, τον λατρεύω!» Γιατί σας αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος, κύριε Λαζάρου? Σας αγαπώ κι εγώ. Μάλλον γι' αυτό θα είναι. Δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω. Με το φαγητό έκανα μια κατάθεση ψυχής. Αυτό το έδωσα με αγάπη. Και ο κόσμος μου το γύρισε πολλαπλά πίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος που μου φέρονται στο δρόμο, ο τρόπος που με αντιμετωπίζουν. Είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι πολύ όμορφο να εκφράζει ο άλλος την αγάπη του και χωρίς να έχει φάει από σένα. Μόνο από αυτό που έχει δει ή από αυτό που έχει ακούσει. Ή από αυτό που βγαίνει καμιά φορά στην τηλεόραση ή σε κάποια συνέντευξη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, νιώθω λίγο αμήχανα. Όχι. Αλλά συμβαίνει, όντως συμβαίνει. Αλέξανδρε Λιζάρδο, θα μας πεις για ποιο λόγο έχετε έρθει μαζί? Φυσικά όλα. Αλλά θέλω πρώτα να τον πάω σε κάτι που διάβασα και με συγκίνησε πολύ. Γιατί είχατε πει ότι βλέπατε τον πατέρα σας να κάνει μεζεδάκια, ναι, για τους φίλους. Και συνδέσατε τη μαγειρική ουσιαστικά με το «Σε ευχαριστούμε, τι ωραία μεζεδάκια έφτιαξες, έλα να συγκρίσουμε το πουτσί». Με τη συναναστροφή. Κοιτάξτε, είμαστε και σαν λαός, γι' αυτό και δυσκολευτήκαμε λίγο παραπάνω εμείς με τον κορονοϊό. Η απόσταση να είναι ένδειξη αγάπης είναι λίγο κουραστικό για μας. Θέλουμε να είναι λίγο, αυτή η φωτογραφία εκεί. Αυτός είναι ένα σέντερ ρωτησέρ, εκεί είμαι, τι βρήκατε αυτή. αυτός, ο Λουαζό, αυτός αυτοκτόνησε, χάνοντας ένα αστέρι Μισελέν. Τέλος πάντων, τώρα θα βλέπω εκεί και δεν θα μιλάω εσάς. Έλεγα ότι η μαγειρική είναι μια τέχνη που ανοίγει και τη διάθεση της κουβέντας, της συναναστροφής. Αυτό ήταν που μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στον κορονοϊό, το ότι δεν μπορούσαμε να αγκαλιαστούμε, να χαιρετηθούμε, να εκφράσουμε ακριβώς αυτό που νιώθουμε όταν βλέπουμε τους φίλους μας. Αυτή τη συναναστροφή που θέλουμε να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, να γίνουμε μια παρέα. Αυτό μας δυσκόλεψε και μας δυσκολεύει ακόμα και το βλέπουμε δηλαδή στα νέα παιδιά, ότι δεν μπορούν να πειθαρχήσουν, δεν μπορούν να γίνει αντιληπτό αυτό. Τα βλέπουμε στα μπαράκια τους, τα βλέπουμε στα καφέ τους, ότι συνοστίζονται και μετά πάει να δει τη γιαγιά, θα μαλαγανέψει τη γιαγιά να πάρει το εικοσαρικά και χαρτζιλίκι. Είναι λίγο επικίνδυνο, θέλει μια διαχείριση σε αυτό όλο. Ελπίζω να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά την καμπύλη. Την καμπύλη αυτή του κορονοϊού και εύχομαι να μπούμε αισιόδοξα στο χειμώνα και όλο αυτό να είναι μια παλιά, ένας παλιός εφιάλτης που πέρασε. Θα πούμε και τώρα θα αισιοδοξήσουμε σε σχέση με κάτι καινούργιο που έχετε κάνει. Πες μας, θα μιλήσουμε σίγουρα και για την κινηματογραφική ταινία, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω μια απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας και δεν το κάνω απλά για να σας βγάλω από μια δύσκολη θέση, γιατί κάθε άλλο παρά δύσκολη μπορούμε να την ονομάσουμε. Θυμάμαι στου Μάτεση την μητέρα του σκύλου, το ότι διαβάζαν κάποτε τον Τζελεμεντέ για να αισθάνονται ότι έχουν χορτάσει. Ακριβώς αυτό προσφέρεται στον κόσμο. Του έχετε δώσει ένα παράθυρο σε μια γευστική απόλαυση, την οποία όλες οι αισθήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν από τα δικά σας ακούσματα αισθάνονται ότι γεύονται αυτό το οποίο περιγράφεται και η απλότητα με την οποία χρησιμοποιείτε στις δικές σας γεύσεις. Δεν μπαίνετε σε μια διαδικασία να τους πείτε για το τάδε ειδικό υλικό ή γιατί κάτι που θα το κάνει πάρα πολύ εξειδικευμένο. Όχι, όλα είναι αγάπη και όλα είναι εστίαση σε αυτό το οποίο κάνετε. Με τον ίδιο τρόπο όμως σας βλέπουμε και μέσα σε μια ταινία. Και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Στην ταινία του Michael Winterbottom, ο οποίος μας έχει χαρίσει πολύ σημαντικές ταινίες μέχρι στιγμής, τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει και κάνει τα δικά του
του ταξίδια, όπως τα ονομάζει ο ίδιος, και σε τηλεοπτική σειρά και σε απόδοση κινηματογραφική. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα ταξίδια σας είδαμε και εσάς και θα ήθελα λιγάκι να μου μιλήσετε για αυτή την εμπειρία, η οποία είναι τελείως διαφορετική από το να μπει μια κάμερα μέσα στο δικό σας χώρο και να σας παρακολουθήσει. Εκεί υπάρχει μια διαφορετική συνέπεια στην καταγραφή. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είμαι εγωιτευμένος, γιατί είναι μια καταγραφή για την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα που αγαπώ. Την Ελλάδα που αγαπάμε όλοι, γι' αυτό και επιμένουμε εδώ. Το να ένα τέτοιο δίδυμο και ένας τέτοιος σκηνοθέτης να επιλέγει για να γυρίσει μια ταινία για τη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ γοητευτικό. Τώρα η εμπειρία μου με τους δύο συντελεστές, γιατί ο σκηνοθέτης ήταν πίσω από την κάμερα, ήταν απίστευτη. Γιατί έχουν αυτό το εγγλέζικο το χιούμορ που δεν ξέρεις αν σε σφάζει ή αν σε χαϊδεύει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Ήταν όμως πάρα πολύ άνετη και αυτό ξεκίνησε όταν ήρθε να φάει σαν επισκέπτης εστιατόριο ο σκηνοθέτης και μετά έρθε σε επαφή με την κυρία Δαρμή, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του εστιατορίου. Και όλοι μαζί το ταιριάξαν αυτό, οι δυο τους μάλλον το ταιριάξαν. Εγώ ενημερώθηκα προς το τέλος της συνεννόησης που είχαν κάνει και μου είπε, ξέρεις, καταρχήν δεν προοριζόταν για να γίνει ταινία, αλλά για να πάει σε ένα ιδιωτικό κανάλι, σε συνδρομητικό κανάλι. Το ότι έγινε ταινία είναι ακόμα πιο γλυκό για μας, για τη χώρα μας, γιατί τη διαφήμισε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο και σε μια εποχή που το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Θα πούμε εδώ πέρα μια μικρή σύνοψη για αυτές τις ταινίες, για αυτά τα ταξίδια που κάνει ο Michael Winterbottom, ότι το πρώτο ταξίδι ήταν εντός του Βρετανικού εδάφους, έκανε στην Ιταλία, έκανε στην Ισπανία, στην Ελλάδα. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Είχε γυρίσματα μια ταινία που λεγόταν Greed, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στην Ελλάδα. Σε κάποιες χώρες έχει βγει λόγω του κορονοϊού σε VOD, δηλαδή για θέαση κατευθείαν στο σπίτι τους. Και μαγεύτηκε από τη χώρα και αποφάσισε ότι ο επόμενος σταθμός ήταν εδώ και ξεκίνησε από γεύσεις. Οπότε εικάζονται ότι ελάχιστα τον επηρεάσατε. Μακάρι να έχει γίνει έτσι και μακάρι να έχω επηρεάσει και άλλους και μακάρι να επηρεάσω και άλλους, γιατί ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι να αναδείξουμε όσο γίνεται την ελληνική κουζίνα δοσμένη με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή να εξελίξουμε την εικόνα της πάνω απ' όλα. Και φυσικά να βελτιώσουμε τη γεύση της και να την κάνουμε πιο αφαιρετική. Ξέρετε, όσο πιο έμπειρος και όσο πιο κοντά πλησιάζει στη μαγειρική τέχνη, αυτό έχει αποδειχθεί και στον τρόπο που λειτουργώ εγώ, είμαι πιο αφαιρετικός, είμαι πολύ πιο minimal από ότι όταν ξεκίνησε το Βαρούλκο πριν από 35 χρόνια. Θέλω να σας πάω μία στιγμή σε μία ταινία κινηματογραφική που νομίζω ότι θα σου δώσει μία απλόχερη πάσα να μιλήσουμε για τα παιδικά του χρόνια. Το Ρατατούι. Που ένας γευσικριτικός δοκιμάζει μία μπουκιά από ένα φαγητό που τον παραπέμπει στα παιδικά του χρόνια και αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία του. Νομίζω ότι. Θυμάμαι και είχαν επιμέναν οι κόρες μου να τη δω την ταινία αυτή. Κάτι ήξερα. Και πήγανε και μου τη φέρανε σε DVD και το είδα στο σπίτι. Στο σπίτι μαγειρεύετε εσείς. Όταν ήταν τα κορίτσια μικρά, ναι, τώρα που έχουν φύγει όλοι και είμαστε μόνοι μας. Μαγειρεύετε αλλιώς στο σπίτι? Όχι, όχι, δεν μαγειρεύω αλλιώς. Μαγειρεύω πολύ γρήγορα γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Μάλλον μαγείρευα πολύ γρήγορα. 2:15, 2:20 πήγαν στο σπίτι, 3:10 ερχόντουσαν από το σχολικό. Πολλές φορές ενώ περίμενα 2 σκάγανε 8, γιατί λέγανε ότι πάμε λίγο γρήγορα, περιμένουν μπαμπά στο σπίτι να φάμε και λέγανε όλα τα παιδάκια να έρθω κι εγώ, να έρθω κι εγώ, να έρθω κι εγώ και ξαφνικά οι δύο γινόντουσαν 6 παιδάκια, 8 παιδάκια. Τι κορόιδα ήτανε, τι νομίζει, ξέρανε. Κάπως έτσι πήγαινα γρήγορα πολύ. Και όταν ήρθε το πρώτο αστέρι Μισελέν? Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη καταξίωση για αυτό που κουράζεσαι και για αυτό που κάνεις. Όμως θα δώσω και μια ιδιαίτερη σημασία και θα πω ένα καλό λόγο για το Αθηνόραμα, γιατί το Αθηνόραμα έχει 30 χρόνια, 28, δεν θυμάμαι. Έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη με τις βραβεύσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που κάνει μια ξεχωριστή εκδήλωση για την ελληνική κουζίνα και το βραβείο. Σας έδωσα εγώ το βραβείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, εγώ το παράδοσα, δεν το. Ως γευσιγνώστης. Είναι
Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται, γιατί... Είναι σπουδαίο για να καταλάβει και ο κόσμος τα της ελληνικής κουζίνας. Να... Όχι μόνο αυτό, αλλά το να ανοιχνεύσει ένα εστιατόριο στην Αθήνα, σε μια μεγάλη πόλη στη Θεσσαλονίκη, είναι σχετικά εύκολο. Το να ανοιχνεύσει όμως ένα εστιατόριο που είναι σε ένα χωριό, στη Φλόρινα, ή στο Ξινό Νερό, ή στο Δίον της Κατερίνης, ή στην Πελοπόννησο, ή στην Κρήτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται μια ενημέρωση, δηλαδή μια καταγραφή από κάποιους ανθρώπους που τα επισκέφτονται αυτά τα εστιατόρια και κάνουν τη δική τους πρόταση. Οπότε, πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο να παίρνεις ένα αστέρι Μισελέν, αλλά εξίσου εξαιρετικό το να βραβεύεσαι από έναν οδηγό, ελληνικό οδηγό, για το καλύτερο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας και ταυτόχρονα όμως να βλέπεις ανθρώπους δίπλα σου, βραβευμένους, να σε χαιρετούν, να σε αγκαλιάζουν. Και εύχομαι, από καρδιάς το εύχομαι αυτό, αυτή την κληρονομιά που αφήνουμε και εγώ και κάποιοι παλαιότεροι συνάδελφοι, να την πάρουν τα νέα παιδιά και να την ταξιδέψουν πραγματικά, να την πάνε ακόμα παραπέρα. Καλύτερο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας, αλλά παγωτό είναι η γεύση που επιλέξαμε για τις κάλτσες μας. Μου τα φέρνει δώρο η κόρη μου αυτά και μου κάνει διάφορα τέτοια τερδιά. Μου φέρνει και τους Beatles, γιατί είμαι μπιτλικός. Μου φέρνει και Rolling Stones προχτές. Τα φοράω καμιά φορά κι αυτά. Είπατε πριν ότι αγαπάτε πολύ την Ελλάδα και γι' αυτό επιμένετε. Ναι. Και είστε αυτός που επιμείνατε και στην ελληνικότητα της κουζίνας. Όχι μόνο εγώ, πολλοί συνάδελφοι ταξιδέψαμε την Ελλάδα. Και αυτό είναι το στοίχημα που είχαμε βάλει και θαρώ ότι το πετύχαμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στέκεται καταξιωμένα δίπλα από μεγάλες σχολές μαγειρικής, όπως είναι η Ιταλική, όπως είναι η Γαλλική, όπως είναι η Ισπανική σχολή. Στεκόμαστε πολύ δίπλα τους και τους κοιτάμε στα μάτια. Mm-hmm. Καταρχήν έχουμε μια πανέμορφη χώρα, κάτι που δεν το έχουν εκείνοι. Έχουμε απίστευτη πρώτη ύλη. Ξέρετε, όσο βάζεις στην ελληνική γεύση, στην ελληνική σου συνταγή ένα ελληνικό προϊόν, είναι μια θέση εργασίας. Και το έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο. Γι' αυτό εγώ τώρα θα σας συνδέσω με την όμορφη Κρήτη, με ένα κριτικό περιβόλι. Μάλιστα. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι σεφ, μεν, αλλά φτιάχνει πολύ ωραίες κριτικές γεύσεις. Συνδέομαι με την Κρήτη. Νάτος! Πού είστε τώρα εκεί? Καλησπέρα από τη Λεβεντογένα Κρήτη. Λεβεντογένα το όντι. Ούτε καν σεφ, ούτε καν μάγειρας, εραστής της τέχνης μονάχα. Και τίποτε άλλο. Και τι έχει μέσα αυτό το περιβόλι που μας έλεγε εδώ ο κύριος Λαζάρου για τις πρώτες ύλες της χώρας μας? Τι έχει αυτό το περιβόλι? Πάμε τώρα στην αντίθετη φιλοσοφία, ή μάλλον την κριτική έννοια γκουρμέ, που βασίζεται στην απλότητα και σε υλικά που κατά βάση καλλιεργούμε εμείς οι ίδιοι ή τα βρίσκουμε στη φύση. Και ποιος δεν λατρεύει τους κοκλιούς και δει τους βουμπουριστούς. Και τα πάκια και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων ας πάμε στο περιβόλι. Λοιπόν, είμαστε στο περιβόλι μας εδώ, που έχει τα υπέροχα και αγαπημένα βλήτα για όλους. Ήλιους εδώ που θα συλλέξουμε ηλιόσπορους μεθαύριο, να τους ψήσουμε να τους φάμε. Ντοματούλες, περιττό να πω ότι όλα είναι οικολογικά 100%, μόνο νεράκι και κοπριά, απολύτως τίποτα. Τέλεια. Άλλο. Είναι ένα πολύ μικρό κυπαλάκι, αλλά έχει σχεδόν τα πάντα. Και αν φτιάξουμε μια κριτική σαλάτα, τι θα βάλουμε μέσα? Πετε μου. Αν φτιάξουμε, λέω, μια σαλατούλα κριτική, τι θα βάλουμε μέσα από το μποστανάκι αυτό το βέβαιο? Τώρα θα σας τη φτιάξω στον αέρα. Α, να το. Έχουμε και τον κύριο Λαζάρο, έτσι... προσέξτε τι θα κάνετε. Σαλάτα του αέρα. Εδώ λοιπόν συλλέγουμε όλα τα υλικά από τον κήπο, τα οποία για... λόγω χρόνου το έχουμε ήδη συλλέξει εμείς. Βιολογικά, αλλά πλήτε καλά, γιατί... Στο τραπέζι μας. Και μάλιστα έχουμε συλλέξει και αυγά από το κοτέτσι μας με αυτή την πρωτότυπη ονομασία. Μάλιστα. Θα δείξω και τις κοτούλες μας. Να δει και οι κοτούλες. Για φτιάξαμε στη σαλάτα να δούμε. Πάμε λοιπόν στη σαλατούλα. Κακό περνάς την Αγική Κρήτη, τη Λεβεντογένεια. Συγχωρήστε μας λίγο που κουνάμε, αλλά είμαστε στον δρόμο. Ναι, εντάξει, το δεχόμαστε. Εδώ οι γείτονες, αν θέλετε να δείτε, φτιάχνουν αντικριστό. Το αρχαίο οπτών που αναφέρει ο Όμηρος στα συγγράμματά του. Μύρισε, το μυρικό αντικριστό μύρισε. Μύρισε. Στη σαλάτα πήγαινε. Προτιμότερο, θα ήταν προτιμότερο να είστε κοντά να δοκιμάσετε. Τι να κάνουμε.
Έχουμε στίφνο. Τι έχουμε? Ο στίφνος είναι η άγρια ντομάτα, η λεγόμενη. Ο κύριος Λαζάρου το ξέρει. Το τρώνε συνήθως με βλήτα, αλλά εμείς συνηθίζουμε και το βάζουμε και στην ομή σαλάτα, την κριτική σαλάτα. Έχουμε, θα κάνω γρήγορα βέβαια, γιατί σέβομαι τον χρόνο σας, 2-3 λογιών μαρούλια. Τι είναι, κριτικά είναι και τα τρία, τι μαρούλια είναι, πόσα μαρούλια βγάζει Κρήτη? Δεν είναι όλα κριτικά, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά είναι νόστιμα. Γιατί δεχόμαστε την κουζίνα και τα προϊόντα όλου του κόσμου. Μπράβο, όμως, μια μεγάλη εγκαλιά, Λεβεντογένα. Είναι δική μας καλλιέργεια. Ναι, εντάξει. Έχουμε ξυλάγκουρο, το οποίο αυτό είναι όμως κριτικό. Ξυλάγκουράκι. Απίστευτα νόστιμο και τραγανό. Ωραίο και το ξυλάγκουρο. Κρεμμυδάκι και αυτό από το κήπο μας εννοείται. Κρακ χρουκ. Η θαυματουργή και γνωστή στους περισσότερους γλιστρίδα. Μάλιστα. Το πιο νόστιμο αλλά και το πιο ωφέλιμο τηζάνιο. Με ωμέγα 3 και άλλα πολύ ωφέλιμα συστατικά για την υγεία. Ντοματούλες. Οικολογικά είπαμε όλα 100%. Μάλιστα. Και αυγουλάκια, και τελειώσαμε. Αυγουλάκια βέβαια από τις κοντούλες. Έτσι. Κάπαρι βλέπω εκεί. Όχι, δεν είναι κάπαρι. Α, τι είναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε, αλλά δεν βρήκαμε. Φαίνεται η άσχετη από μαγειρική. Τι είναι αυτό? Είναι ελίτσες, τις οποίες έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι. Μάλιστα. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει. Και πιπεριά. Και και κριτικό ελαιόλαδο, φαντάζομαι. Βεβαίως. Και αγκουράκι. Πλούσια η σαλατούλα. Και χοντρό αλάτι που έχουμε συλλέξει εμείς οι ίδιοι από τα βράχια. Α, όλα χειροποιείται. Και πολύ βέβαια πατατούλα, γιατί αυτή η σαλάτα στην Κρήτη θεωρείται κυρίως γεύμα για τα χωριάτικα σπίτια. Καλά κάνει και θεωρείται. Έχεις μέσα πουλα, βέβαια, πουλα. Να το και το λαδάκι. Το χρυσάφι της Κρήτης. Υπέροχα. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Από έχουμε και λίγο ζυμητό ψωμί. Ελιές. Έτσι το φαντάζομαι. Δεν σας ακούω καλά, δυστυχώς, κυρία Νάντια. Δεν πειράζει, εγώ φαντασιώνω με ζυμητό ψωμί να χνίζει. Για τη συνοδεία. Αυτή είναι η κριτική σαλάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαύστε την. Έχουμε βάλει ανθυμών. Και παξιμαδάκι μέσα, ξέχασα μάλλον να αναφέρω. Ντάγκο κριτικό. Α, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στη Λεβεντογένα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς. Μάλιστα. Να και τα το πρώτο υλών. Κοιτάξτε, αυτό είναι το μεγαλείο της απλότητας. Η Ελλάδα έχει αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι όσο ρημάζεις μαγειρικά, τόσο γίνεσαι αφαιρετικός. Η Κρήτη πράγματι έχει εξαιρετικά προϊόντα. Όχι ότι δεν έχει υπόλοιπη Ελλάδα, για να μην παραξηγηθώ. Όμως είναι ένα μεγάλο νησί. Όπου και αν έχω πάει, έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι φιλόξενο νησί. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία. Αλλά το κρέας πάει τρένο. Ναι, τώρα, κριτική διατροφή. Οι άνθρωποι περπατούσαν και πάρα πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο. Έτσι, ανεβαίνανε 3 φορές το ψιλορίτι με τα πόδια τη βδομάδα. Αλλά πραγματικά είναι ένα νησί που όποιος το επισκεφθεί γοητεύεται. Και όσο γνωρίζεις την Κρήτη μέσα στα χωριά, τόσο πραγματικά τον αγαπάς την Κρήτη. Έχω δεσμούς με την Κρήτη πολλούς. Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος έχουν καταφέρει με πολλούς τρόπους να μας βάλουν μέσα σε γευστικές απολαύσεις που μπορούμε να τις δεχτούμε, είτε γυρίζοντας σελίδες είτε βλέποντας ταινίες. Δηλαδή, από τη σοκολάτα σε καυτό νερό της Λαούρα Εσκιβέλ, μέχρι, αν θέλουμε να πούμε, από ελληνική ταινία, το Είναι ο Θεός Μάγειρας, που πάλι μας βάζει μέσα στις κουζίνες, υπάρχουν αρκετές πλέον ταινίες με μαγειρική. Αυτό όμως το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί ο κινηματογράφος όντως μας ξυπνάει συναισθήματα, όπως η γιορτή της Μπαμπέτ. Πολύ ωραία. Όμως αντίθετα, δεν ξέρω κατά πόσο και θέλω τη δική σας γνώμη, η τηλεόραση με τις τόσο εξειδικευμένες συνταγές που προβάλλει, είτε μέσα από συγκεκριμένα τηλεοπτικά σόου, είτε από εκπομπές μαγειρικής, θεωρείτε το ότι έχει ανεβάσει τον πήχη στο πώς τρώει ο κόσμος ή απλά δημιουργεί μια ψευδαίσθηση γεύσεων για να. Έχει ανεβάσει σίγουρα τον πήχη στο πώς κρίνει ο κόσμος.
Κοίτα, δεν ξέρω αν, γιατί τηλεοράση είναι μια εικόνα που, η συνταγή στην τηλεοράση είναι μια εικόνα που δεν τη γεύεσαι. Όχι, απλώς έχουν μάθει. Ο κινηματογράφος όμως είναι σαν να είσαι μέσα. Δηλαδή βλέπεις τα ροδοπέταλα στις γεύσεις. Ναι, έχει μια διαφορά ο κινηματογράφος και αυτό είναι γνωστό και γι' αυτό και λατρεύουμε κινηματογράφο. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές, αφού και υπάρχουν και καταναλώσεις. Υπάρχει λίγο ξύμορο, υπάρχουν καταναλώσεις στα τρόφιμα που από τη μια θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη, από την άλλη θέλουμε να μην πεινάει κανείς, από την άλλη δεν θέλουμε να πετάμε τίποτα και από την άλλη υπάρχουν κάποιες εκπομπές που υπάρχει εδώ ένα υλικό και ξοδεύεται χωρίς μεγάλες σκέψεις. Είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι. Εκεί συγχωρούμε κάποια πράγματα. Αυτό που θα ήταν σημαντικό για την ελληνική κρατική τηλεόραση θα μπορούσε να κάνει μια εκπαιδευτική τηλεόραση για την κουζίνα, την οποία δεν την έχει αγγίξει. Και η κρατική τηλεόραση ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται χορηγούς. Παίρνει το ελληνικό προϊόν, το παρουσιάζει και δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν χορηγό. Είναι κάτι που δεν το έχει αγγίξει η ελληνική τηλεόραση ακόμα. Η κρατική ελληνική τηλεόραση. Για τα προϊόντα pop έχει ξεκινήσει και εκπομπή. Έχει ξεκινήσει εκπομπή, αλλά την έχει αγγίξει. Και το εκπαιδευτικό κομμάτι, λέτε, και έχετε δίκιο. Εκπαιδευτική τηλεόραση. Μαγειρική εκπαιδευτική τηλεόραση. Αν συμμετείχατε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εάν ήταν έτσι όπως θα το ήθελα εγώ, ναι, γιατί ο στόχος ο δικός μου πάντα είναι να προβάλλω το ελληνικό προϊόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά με ιντριγκάρουν. Όσοι αν λοιπόν ακούνε τώρα εδώ. Σε μένα που δεν έχω σχέση με τη μαγειρική, δυστυχώς. Έχω σχέση με το καλό φαγητό γιατί μου αρέσει. Αλλά δεν μαγειρεύω, κύριε Λαζάρου. Δεν είναι και κακό αυτό. Πείτε τα. Γιατί, πρώτον. Συγγνώμη. αν μαγείρευαν 10 εκατομμύρια Έλληνες, θα είχαμε μια τεράστια ανεργία στο υπόλοιπο κομμάτι. Ακριβώς. Αλλά τι θα με συμβουλεύατε, όχι να με συμβουλεύατε. Πώς θα μου μεταφέρατε την αγάπη σας για τη μαγειρική, να αρχίσω να μαγειρεύω. Την αγάπη μου για εσάς τη μαγειρική είναι πολύ εύκολο γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς ακούει από ό,τι έχω καταλάβει. Βλέπω αυτό το. Παρτάλι την λέγατε στην εκπομπή. Πραγματικά μου είχατε δώσει την εντύπωση τότε ότι ακούγατε με ένα δικό σας τρόπο. Η μαγειρική ξέρετε ότι είναι μια κατάθεση ψυχής. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σκέψη χρειάζεται. Δηλαδή ξεκινώντας να μαγειρεύσεις έχεις να κάνεις με ένα ζωντανό υλικό. Δηλαδή μπορεί να δίνει μάγειρας μια συνταγή με χόρτα και να σας λέει ότι χρειάζεται και λίγο νερό για να βράσουν τα χόρτα. Αν όμως την προηγούμενη νύχτα έχει βρέξει, τα ίδια τα χόρτα έχουν από μόνα τους 60-70% νερό, 70% υγρασία, νερό. Άρα αν βάλετε και αυτό που σας λέει ο μάγειρας, το έχετε κάνει ένα νερομπούρμπουλο. Οπότε εκεί πρέπει να λειτουργήσει η λογική σας. Μάλιστα. Η κουζίνα ξεκινάει με τη λογική. Και συνεχίζει με την καρδιά. Και συνεχίζει με την καρδιά. Όπως και στη ζωή τα κάνετε αντίστροφα. Όχι, εγώ νομίζω ότι έτσι ξεκινάει. Εγώ τη ζωή έτσι την πήρα πάντως. Και όλη μου η ζωή είναι στο κόκκινο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, κύριε Λαζάρου. Πολύ χαίρομαι. Ίσως γι' αυτό σας αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ, γιατί ξέρετε να ζείτε. Μπορεί. Και να περνάτε την αγάπη σας μέσα από το κόκκινο. Μπορεί, δεν ξέρω. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Το χαίρομαι. Και εμείς εσάς. Και τα χεράκια σας που φτιάχνω αυτά τα όμορφα πραγματάκια. Θα έρθουμε να τα φάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και καλές διακοπές όσους δεν πήγανε με ασφάλεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ και εγώ. Επιστρέφουμε σε λίγο, Θανάσης Αλευράς. Τι άλλο.